Καλώς ήρθατε στο όμορφο νησί μας. Βλέπω, βλέπω παραλία Κεφαλονιάς, παιδιά. Βλέπετε παραλία Κεφαλονιάς. Ναι, αλήθεια είναι. Τι χαρά είναι αυτή. Τι χαρά είναι αυτή. Γιατί δεν έχω έρθει ποτέ εκεί. Τέτοιες ερωτήσεις ξαφνικά κάνουν pop-up. Μήπως ήρθε αυτή η ώρα να μας επισκεφτείτε. Ναι. Όλη η Βόρειος Ελλάδα. Ναι, θα έρθει όλη η Βόρειος Ελλάδα με κομβόι και έχουμε και καλό λόγο και θα παρακολουθήσουμε και το project σας. Το οποίο είναι πολυθεματικό και οικαστικό και μπορούμε να το δούμε μέχρι και το Σεπτέμβρη ή Αύγουστο. Μπορείτε να το δείτε. Έχουμε γένεια το Σάββατο 9 Εβδόμου με το οικαστικό κομμάτι και μπορείτε να το δείτε το οικαστικό κομμάτι μέχρι και 5 Οκτώου. Αλλά το έργο συνεχίζεται μέχρι και τον Ιούνιο του 2023 που ολοκληρώνεται. Με μια διημερίδα επιστημονική και ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα σε συνεργασία με το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών. Η ομπρέλα είναι η κλιματική κρίση όμως. Η ομπρέλα είναι η κλιματική κρίση. Mm-hmm. Επιμελήτρια του έργου είναι η Νίνα Φραγκοπούλου και διοργανωτής ο Δήμος Αργοστολίου. Είμαστε υπό την αιγίδα του Δήμου. Και έχουμε ως στόχο την αφύπνιση του κοινού της Κεφαλονιάς και όλων των επισκεπτών, των εκθέσεων και όλων των δρόμενων, έτσι ώστε να ευαισθητοποιηθούν απέναντι στην κλιματική κρίση. Νομίζω ότι η Κεφαλονιά δεν έχει πρόβλημα. Οι πόλεις έχουν περισσότερα θέματα, γιατί έρχεστε κοντά και στο φυσικό πλούτο και καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι ένα απόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς σας. Εμείς που βλέπουμε μπετό, δόστρωμα και όλα τα συναφή, υλικά, τι να κάνουμε δηλαδή. Εσείς έχετε και την ομορφιά σας. Όχι, εσείς τα βλέπετε, αλλά πλέον δεν είμαστε ένας ανεξάρτητος από τον άλλον. Εξαρτώμαι από αυτό που θα κάνετε εσείς, εξαρτώμαι και εγώ. Από την καλή χρήση των πραγμάτων τη δική μου, υποφελήστε και εσείς. Είναι ένα κοινό πρόβλημα, είναι ένας κοινός στόχος, είναι μια κοινή πράξη που πρέπει να γίνει. Μια ευαισθητοποίηση των ανθρώπων όλων, όχι μόνο των πόλεων ή των αστικών κέντρων, γιατί όλοι πρέπει να ασχοληθούμε με την κλιματική κρίση. Να πούμε ότι εμείς έχουμε το Σάββατο εγένεια σε δύο εικαστικές εκθέσεις. Mm-hmm. Η μία ονομάζεται Φύση Πάσχουσα. Και συμμετέχουν πάρα πολλοί επώνυμοι Έλληνες καλλιτέχνες με διεθνή αναγνώριση. Πρώτη φορά στο νησί μας γίνεται αυτό. Και μία δεύτερη, η οποία λέγεται «Η κλιματική κρίση μέσα από τη ματιά νέων καλλιτεχνών», που συμμετέχουν δύο σφαλές καλών τεχνών, οι φοιτητές τους, της Αθήνας και της Φλόρινας, και μας δημιουργούν έργα εδώ in situ, τα οποία θα παρουσιαστούν στο κοινό της Κεφαλονιάς. Είναι μεγάλη μας χαρά όλο αυτό που γίνεται υπό την αιγίδα του Δήμου και να ευχαριστήσω σε αυτό το σημείο και τον Δήμαρχό μας, τον Θεόφιλο Μιχαλάτο, που το αγκάλιασε το έργο από την πρώτη στιγμή και όλο το Δήμο που εργάστηκε και μας βοήθησε. Και βεβαίως να πω και ένα μεγάλο ευχαριστώ στον ισχύνονο της όλης υπόθεσης, στην επιμελήτριά μας, την Νίνα τη Φραγκοπούλου, η οποία το σχεδίασε, δούλεψε πάνω σε αυτό και έδωσε πνοή στο όλο έργο. Είμαστε μια πάρα πολύ μεγάλη ομάδα, αγαπάμε πάρα πολύ αυτό που κάνουμε και ελπίζουμε ο κόσμος να το αγκαλιάσει από το Σάββατο στις 9 Ιουλίου στις 8 το απόγευμα μέχρι τις 5 Αυγούστου σε πρώτη φάση και συνεχίζουμε μέχρι τον Ιούνιο του 2023, που ελπίζω να τα ξαναπούμε μέχρι τότε βέβαια, έτσι. Το δίχως άλλο αυτό είναι το θέμα όμως τώρα, θα τα ξαναπούμε, φυσικά και θα τα ξαναπούμε. Το ζήτημα είναι το εξής, ότι δεν υπάρχει μεγαλύτερη ικανοποίηση από το να υπάρχει στον ταξιδιωτικό σου προορισμό κάτι να δεις ή να ακούσεις. Δηλαδή, το πρώτο πράγμα που κάνω με το που θα φτάσω κάπου, οπουδήποτε είναι αυτό. Μπορεί να είναι 10 χιλιόμετρα από την πόλη μου, αλλά να πήγα και για δύο μέρες. Είναι να ανοίξω και να δω τι παίζει, πού βρίσκεται, αν υπάρχει κάποια γκαλερί, αν υπάρχει κάποιο project, αν υπάρχει κάποια παράσταση, αν υπάρχει κάποια συναυλία. Και σκέφτομαι τώρα τα πελατάκια που θα έρθουν από Θεσσαλονίκη και Κεφαλονιά. Γιατί έχω ένα εδώ δίπλα, στα δύο μέτρα είναι από πίσω, μέσα στο κοντρόλ. Μιλάτε και εκείνη σας κανόνισε τα της σύνδεσης. Επομένως, να ξέρετε ότι θα σας στείλουμε κόσμο από τη Θεσσαλονίκη. Ξέρω, να έρθει. Το ξέρω και τους περιμένω. Σε απευθεία σύνδεση. Τους περιμένω και τους περιμένω με ανοιχτές αγκάλες. Όχι μόνο να τους πάω στις εκθέσεις, να τους γυρίσω σε όλες τις ομορφιές της Κεφαλονιάς. Οι οποίες είναι αμέτρητες. Η θάλασσα είναι εξαιρετική. Θα ενθουσιαστούν όσοι έρθουν. Και επίσης θα φάνε, θα πιούνε και θα περάσουν πάρα πολύ καλά. Θα έχουμε εδώ ένα τεράστιο πολιτιστικό καλοκαίρι στο Αργοστόλι. Ο Δήμος έχει κάνει φανταστική δουλειά. Και
όλοι όσοι συμμετέχουν έχουν να δώσουν στον κόσμο πράγματα να δει. Οπότε όσοι έρθετε, μην φοβάστε. Μα... δεν θα έχετε μόνο να μπείτε, να πάτε σε μια παραλία. Όχι, δεν καταλάβατε. Θα μπορείτε και να βγείτε και να δείτε και να ευχαριστηθείτε. Όχι, όχι, δεν το καταλάβατε. Γιατί δικτύωση γίνονται όλα. Δεν γίνονται για, την, για το εικαστικό σας project. Γιατί γίνονται για να έχουμε έναν άνθρωπο εκεί που πάμε. Εδώ, ο άνθρωπός σας, ο άνθρωπός σας, ό,τι θέλετε εδώ. Ορίστε, Κωνσταντίνα, ακούσει η κυρία Παπαδάτου, έτσι, έχεις ανοιχτή, ακούω ακόμη. Γίνονται... έχετε τα τηλέφωνά μου, το Skype μου, μπορείτε να με πολιορκείτε μα... όσο θέλετε. Μα για το connecting people του πράγματος γίνονται οι συνεντεύξεις, δεν γίνονται για να παρουσιάσουμε τη δουλειά σας. Γιατί και καλοκαίρι, καλοκαίρι είναι, διακοπές έρχονται, κάτι πρέπει να κάνουμε. Σας παρακαλώ, σε μένα θα τα πείτε τώρα, εγώ τα ξέρω, στον κόσμο προσπαθώ να την επικοινωνήσω. Εγώ τον κόσμο τον περιμένω. Όποτε θέλει να έρθει. Μην πάμε και χτυπάμε το σπίτι του Δημάρχου βραδιάτικα. Γεια σας, σύνδεμα από τη Θεσσαλονίκη. Μας έστειλαν από την εκπομπή. Το σπίτι του Δημάρχου, κρίμα είναι. Χτυπάτε το δικό μου το σπίτι. Θα χτυπήσει, θα χτυπήσει τρεις φορές όταν έχει δρόμος όταν θα έρθει. Μην ανησυχείτε. Α, να είστε καλά. Ελάτε εσείς και μην ανησυχείτε για τίποτα. Εδώ θα περάσουμε φανταστικά. Έχουμε άνθρωπο στην Κεφαλονιά. Τέλος. Το εργοστόλι μας περιμένει. Τελείωσε, κυρίε και κύριοι. Ένα τηλέφωνο μακριά είμαστε πια. Μπράβο, Μάκη μου, σε ευχαριστώ πολύ. Να πάει θαυμάσια το έργο σας, να ευαισθητοποιηθεί ο κόσμος. Θα σου πω τώρα τις προάλλες τι σκεφτόμουν. Έβλεπα τον καινούργιο κύκλο από το Stranger Things. Είναι μια σειρά από το Netflix που βλέπουμε μαμάδες με παιδιά όλων των ηλικιών. Εγώ το βλέπω γιατί έχω δική μου προσωπική ευχαρίστηση. Κάποια στιγμή λοιπόν, αυτό διαδραματίζεται γύρω στα 80's, να τη δείτε τη σειρά, είναι καταπληκτική. Και λέει ο Ρώσος στον Αμερικάνο, και γιατί να σας βοηθήσω, επειδή καίγεται η Αμερική, δηλαδή να σας βοηθήσω. Μα του λέει ο Αμερικάνος, μην είσαι χαζός, γιατί τώρα καίγεται η Αμερική, αλλά αύριο θα καίγεται και το σπίτι σου η Ρωσία, γιατί θα έρθει από την Αμερική, άμα δεν σταματήσει τη φωτιά. Σου έρχεται κατά πάνω σου για το οικουμενικό του πράγματος, κατάλαβες, επειδή μου λες... Παγκοσμιοποίηση, μας χτύπησε την πόρτα και μας έχει πάρει... Globalization, βεβαίως, global thinking θέλουμε όλα, τώρα όλα λοιπόν. Όλα μας αφορούν, τα πάντα. Ακριβώς. Σε ευχαριστώ, Μάγκη. Κάνε μου μια χάρη, τώρα που θα κλείσεις, κάνε μια βουτιά για μένα με το κεφάλι όμως, γιατί τα νεύρα τα έχουμε επειδή δεν βουτάμε το κεφάλι Θεσσαλονικές στη θάλασσα, όταν κάνουμε μπάνιο για να μην χαλάσει το μαλλί, να ξέρεις. Όσα εγώ θέλω μια βουτιά θέλετε, με το κεφάλι. Και όσες βουτιές θέλετε αφιερωμένες σε εσάς. Έγινε. Πολλά φιλιά. Σε ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.